Για να δούμε λοιπόν. Ω, εδώ είμαστε. Χριστόπουλος, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο μου. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα στο Γιώργο το Κοντονή. Καλημέρα, καλημέρα. Να πω κάτι στο φίλο μου τον Νίκο. Η κουρούτα είναι μετά τον κακόβατο. Α, τι εννοείς μετά. Ο κακόβατος ονομάζεται αρχίσαμε, και Χαβάη. Αρχίσαμε, αρχίσαμε τις κόντρες τώρα, ε. Δεν... Κατάλαβα. Εντάξει, αρχίσαμε τις κόντρες. Θα υποστηρίξει το χωριό του. Α, κατάλαβα. Λογικό αυτό. Κατάλαβα. Αλλά η επισκεψιμότητα στην κουρούτα δεν συγκρίνεται με τον κακόβατο. Κατάλαβα Γιώργο. Τώρα. Τώρα έχουμε κόντρες. Δεν συγκρίνεται. Έτσι. Ναι, αλλά ο κακόβατος Γιώργο μου είναι Χαβάη, να πούμε στον Νίκο. Οι φουρτουράτσιδες και οι άλλοι. Κατάλαβα. Που είναι ήρεμη η θάλασσα, έρχεται κύμα μεγάλο, μεγάλο κλπ. Ναι, ναι. Γιώργο Χριστόπουλε, τι γίνεται, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Στην πατρίδα μου, Γιώργο, την Αρκαδία, τη Δημητσάνα, ναι. Λίγο πιο κάτω, ναι. Γεννήθηκε ένας οπλαστικός οπλαπούτας, ο ξάδελφος του Κολοκοτρώνη. Και εκεί γίνεται σήμερα μια μεγάλη γιορτή. Α, ωραία. Πάνω στο παλάτι αυτό το ηρωικό που Μπράβο. Έχει αναγεννηθεί και ταπεινά. Εκεί ηγείται και η οικογένειά μου από πλευράς ιστορικής. Πολύ και μια μεγάλη εκδήλωση, πολύ μεγάλη εκδήλωση με πολύ περιεχόμενο, ιστορία και βέβαια με τον αέρα της Αρκαδίας. Εκεί σήμερα ωραία η Αρκαδία. Η Αρκαδία βγάλει και πολλούς πολιτικούς, πάρα πολλούς πολιτικούς. Και εμείς από τη Δημητσάνα αγοράσαμε μπαρούτι στη Σάμο για να ρίχνουμε τις οβίδες του Πάσχα, αλλά μετά βρήκαμε δικό μας μπαρούτι και σας ρίξαμε. Κατάλαβες. Κάναμε δικιά μας παραγωγή, ναι. Ναι, ο αγώνας. Στον αγώνα τροφοδότησε η Δημητσάνα, γιατί δεν πάτησε το τουρκικό ποδάρι, τροφοδότησε τον αγώνα. Εκεί υπάρχει επιστολή ακόμη του Κολοκοτρώνη που λέει: θα σας παρακαλέσω να μου στείλετε 400 οκάδες μπαρούτ. Οκάδες. Και θα σας πληρώσω οκάδες. Δεν έχω να σας πληρώσω, γράφει η επιλέξη. Όταν θα σας πληρώσει η επιταγή τώρα, θα σας πληρώσει όταν ελευθερωθεί το γένος. Υπάρχει ακόμη αυτή η επιστολή. Ωραία. Υπάρχει στην ιστορία. Κολοκοτρώνης που φροντίσανε να τον στείλουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ο Υπουργός Εργασίας για ΕΦΚΑ, για αναδρομικά, για μισθούς, εφόλης της ύλης. Κατατέθηκε στείλτε, λοιπόν... και το νομοσχέδιο, να πούμε, κύριε ναι. Αυτιά, για την επικουρική ασφάλιση στη Βουλή. Μάλιστα. Λοιπόν, και είχαμε μια πολύ σημαντική, Γιώργο, μια σημαντική για τον κόσμο που μας ακούει, ναι. Για τους πολλούς εργαζόμενους με το εργόσιμο, μια πολύ σημαντική διάταξη και κυρίως έχουμε, επιτέλους λύσαμε το θέμα, λύθηκε το θέμα με το μπλοκάκι. Το μπλοκάκι, μιλάω όχι το μπλοκάκι των ελεύθερων, αλλά το αναπόδειξη δαπάνης. Δηλαδή κάποιος που παίρνει μέχρι 10.000 ευρώ είναι άνεργος, είναι νοικοκυρά, δεν είναι δηλαδή να πάει στην εφορία να ανοίξει βιβλία. Εκεί λοιπόν με την απόδειξη αυτή θα έχει ελάχιστη ασφάλιση 210 ευρώ. Μάλιστα. Άρα αυτό το θέμα επί δύο χρόνια ήταν μέσα στο νόμο αλλά δεν είχε λυθεί, είναι σε αυτή τη διάταξη. Το αναδείξαμε και στο Γκόγκο, στο Ταξέβεν και στον λοιπόν. Άρθρο και γίνεται και αυτό το θέμα γιατί ήταν σε κρεμότητα. Σε λίγο μαζί μας... Εμείς υπαλλήλοι συνταξιούχοι πότε θα πάρουμε τα αναδρομικά. Τώρα έχεις πάρει τρεις φορές αναδρομικά και τρεις φορές αυξήσεις τώρα, έτσι. Εντάξει, λέμε για τα νέα. Εντάξει, τώρα πέντε χρόνια δεν έπεφτε στα γόνα. Έτσι. Τίποτα, έπρεπε να δοθούν γρηγορότερα, θα δοθούν κάποια τα στιγμή. Τα 800 ευρώ αλλά... είναι όπως είχες πει παλαιότερα. Κατάλαβες. Ο πόνος των λογιστών είναι σίγουρα η αγωνία που αυτό το μήνα, τον Αύγουστο, ναι, αυτό τον Αύγουστο το μήνα θέλουν να κάνουν και το προσωπικό τους τα γραφεία να κάνουν τις ελάχιστες διακοπές. Επί τόσους μήνες είναι στην Σιτζίτα, είναι στην Μπρίζα. Δεν ξέρω και η δική σου βοήθεια πάντοτε γιατί εκτονώνεις καταστάσεις. Μάλλον πάμε σε παράταση. Έχουμε... Ναι, μάλλον, αυτό, μάλλον. Κάτι ξέρεις περισσότερο από εμάς. Εγώ δεν λέω τίποτα γιατί σε παρακολουθούν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Από χθες έχω επικοινωνήσει και ξέρεις πολύ καλά ότι έχουμε μια ομάδα των 49 Προέδρων από όλη την Ελλάδα και βρίσκονται σήμερα πάντα. Κοντά σας και δίπλα σας, πάντα μια ζωή. Λοιπόν. Και λέμε γιατί πρέπει να δώσει μια παράταση. Υπάρχουν πέντε λόγοι. Τους έχεις εξηγήσει πολύ. Άργησε η εφαρμογή. Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά. Να σας πω ότι είχαμε μάχες σε Κόρινθο, Επίδαυρο και Εύβοια. Όχι μάχες το 21, αλλά με τις φωτιές. Έχει έρθει ένα ρώσικο αεροπλάνο. Ένας γίγαντας, 5 τόνους νερό παίρνει και έχει βοηθήσει σημαντικά. Έχουμε 3.138.000 ανεμβολία τους στη χώρα. Δεν έχουν κάνει καθόλου εμβόλιο. Ο κορονοϊός χτυπάει τις κατασκηνώσεις και βέβαια από εκεί και πέρα φαίνεται ότι πάμε σε εμβόλιο κορονοϊού όπως και της γρήπης. Ο Μαγιορκίνη λέει ότι το χειμώνα θα πάμε σε ανοσία. Περιμέναμε τον Αύγουστο, αλλά αυτή η μετάλλαξη μας έχει αλλάξει τα φώτα. Θα δούμε τι θα πει ο κύριος Τόλης σε λίγο. Αν όλα πάνε καλά θα πάμε... για τουρισμό στο 60% σε σχέση